Και ενώ η Κύπρος ανέμενε πως σύντομα θα πρασίνιζε στον επιδημιολογικό χάρτη της Ευρώπης, από ό,τι φαίνεται αυτό δεν θα γίνει σύντομα, ενώ πολύ πιθανόν να βρεθεί εκ νέου στο κόκκινο. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων έδωσε μια καθόλου καλή θέση στην Κύπρο με βάση τα περιστατικά που καταγράφονται στον πληθυσμό. Συγκεκριμένα η χώρα μας βρίσκεται στην τέταρτη θέση του Ευρωπαϊκού Χάρτη με 97,3 περιστατικά κορονοϊού ανά 100.000 κατοίκους. Ενώ στις πρώτες τρεις θέσεις αντίστοιχα βρίσκονται η Πορτογαλία με 124 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους, η Ισπανία με 120 και η Λετωνία με 104,7 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Όλοι πάντως αναζητούν την φόρμουλα για να αναχαιτήσουν τη νέα διασπορά, αφού φαίνεται πως το τέταρτο κύμα της πανδημίας έφτασε και δεν γνωρίζουν πότε αυτό θα φτάσει και στην κορύφωσή του. Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θέλουν ούτε η επιστημονική κοινότητα ούτε η κυβέρνηση να βάλουν στο τραπέζι νέα μέτρα, και αυτό αποδεικνύεται και από το νέο διάταγμα του Υπουργού Υγείας, με το οποίο οι υφιστάμενες χαλαρώσεις, κανονισμοί και μέτρα παίρνουν παράταση μέχρι τις 5 Ιουλίου. Και πάνω από τα δεδομένα έδειχναν πως η διασπορά τουλάχιστον στην κοινότητα είχε ελεγχθεί, η μεταδοτικότητα εντός του πληθυσμού της Κύπρου ολοένα και αυξάνεται. Την τελευταία εβδομάδα είχαμε 6 περιστατικά COVID-19, τα οποία είναι μια ασυνήθιστη έτσι, αυξημένη κινητικότητα για αυτή την περίοδο πάντα. Να πούμε όμως η συμπτωματολογία εξακολουθεί να είναι ακόμη ήπια στα παιδιά, δεν είχαμε σοβαρές έτσι, παθήσεις. Και κυρίως δεν είχαμε και προσβολή του αναπνευστικού. Από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα, 120 παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν με κορονοϊό στο Μακάριο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο κανένα να διατρέξει σοβαρό κίνδυνο. Σε εγρήγορση βρίσκεται.